την προηγούμενη εβδομάδα δεν χόρεψαν λόγω μιας ίωσης που την ταλαιπωρούσε. Απόψε είναι εδώ και θέλουν να μας αποζημιώσουν με τη χορογραφία που έχουν ετοιμάσει. Υποδεχτείτε τη Βάσια Τριφύλλη και τον καβαλιέρο της Δημήτρη Φωκά. Μου έλειψε το dancing πάρα πολύ. Και μου έλειψε και όλη η διαδικασία, δεν είναι μόνο η Κυριακή. Χορεύω και πλακέτες. Ήρθα τούρμπο, πίνω λίπτον στην υγειά σας και χαρά σας. Και προσέξτε, γιατί τώρα που μου έχουν ρίξει πολύ αντιβίωση, βαράω κιόλα. Καταρχήν, το τραγούδι αυτό μου έβγαλε το συνέστημα να το τραγουδήσω. Λέω, μορδευγαίνω με ένα μικρόφωνο και να το πω στην επιτροπή και να αυτοσχεδιάσω. Η Βάσια με το freestyle τα πάει περίφημα. 1, 2, 3. Με είδες τι έκανα? Όχι. Γιατί? Γιατί ήθελα να κάνω αυτό. Μόνο που θέλει συνέχεια να κάνει δικά της. 1, 2, 3. Αυτό είναι 4. Γι' αυτό μπορείς να με ακούσεις. Η ιδιοχορογραφία αυτή τη φορά είναι πολύ δύσκολη, γιατί τώρα φταίει που απήχα τόσο καιρό, μια εβδομάδα, τόσες μέρες από την εξάσκηση. With an Eskimo. Okay. Εσκιμό, δεν μου κάνει, θέλω εσκιμό. Let it snow, let it snow, let it snow. Να σας πω, μου είπαν ότι έχει ένα εγκλού εδώ και ότι έχει έναν εσκιμό. Πού είναι ο εσκιμό? Τον βρήκες. Θα χορέψω πάλι μαζί σου. Αυτός ποιος είναι? Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να είναι αυτό που νομίζω. Πολύ ωραίο. Είναι ταγκό αυτό, να ξέρεις. Χριστούγεννα για μένα ήταν πάντα ένα πανηγύρι, μια απίστευτη χαρά. Θυμάμαι την πρώτη φορά που μπήκαμε στο σπίτι και είδα το δεντράκι, ένα μικρό δεντράκι. Στη μέση του τραπεζιού έκανα να μιλήσω 4 μέρες. Είχα μείνει, έτσι, ναι. Φαντάσου, έχω ακόμα τα στολίδια αυτού του δέντρου. Το 8ο ζευγάρι είναι η Βάσια και ο Δημήτρης και θα χορέψουν το Never Do a Tango With an Eskimo από την Alma Coba. You must never do a tango with an Eskimo. No, 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 oh dear no. When a lady from Nebraska's at a party in Alaska, she must never do a tango with an Eskimo. You can do it with a Latin from Manila to Manhattan. You can do it with a gaucho in Brazil. But if once those Eskimos you start to wiggle with their toeses, you can bet your life you're gonna get a chill. Brr, you can never do a tango with an Eskimo. No, 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 oh dear no. If you do, you'll get the breeze up and you'll end up with a freeze up. You must never do a tango with an Eskimo. No, 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 no. No, 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 no. Never do a tango with an Eskimo. No, no, no. Καλώς ήρθατε και πάλι, χρόνια πολλά. Χρόνια τι μου πολλά. Κάνετε? Καλώς σας βρήκα. Μου λείψατε. Και εσείς μας λείψατε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλύτερα? Νομίζω ναι. Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι. Ήσασταν μια νεράιδα σήμερα. Υποτεθεί στο χείρα νεράιδα. Γιατί φοράει και μαύρα η νεράιδα.
Επιτρέψτε μου μόνο να χαρίσω αυτό το μαγικό ραβδάκι στην κόρη του Κώστα, του Κρομίδα. Τη Βάια, γιατί το περιμένει, παιδιά, με συγχωρείτε. Βάια, δεν ξέρω που είσαι, παιδί μου. Α, εκεί. Άντε. Για την κόρη σου, για την κόρη σου. Εντάξει, ευχαριστώ. Ωραία, με θα συγχωρείτε. Το πάρει ο Κώστας να το δώσει. Ακούς εσύ, μπράβο. Πώς πήγε αυτή η εβδομάδα? Λίγο δύσκολα. Δύσκολα. Ναι, είχαμε κάθε μέρα γυρίσματα, είχαμε κάθε μέρα. Λόγω των ημερών, δηλαδή είναι Χριστούγεννα, είναι Πρωτοχρονιά. Έπρεπε να κάνουμε κάτι έξτρα πράγματα που κάναμε. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Το freestyle όμως δεν σας δυσκόλεψε, λέτε. Όχι, γιατί θέλατε να αυτοσχεδιάσετε, να κάνετε τα δικά σας μια χαρά. Ναι, εντάξει, βέβαια λίγο στους γάντσους τα μπέρδεψα. Εξού και έλεγα καλέ ένα γκάντσο. Αλλά τέλος πάντων. Να δεχτώ. Η επιτροπή μας σας έλειψε. Η επιτροπή μας μου έλειψε πάρα πολύ, γιατί τους αγαπώ όλους, ρε παιδί μου. Συγγνώμη. Σας αγαπάω, γαμό, το καταλάβατε. Το γαμό το είναι ευχή. Χριστουγεννιάτικη. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Κωστάλα. Έρχομαι κοντά, μην τα πείτε ρώσικα. Και δεν τα ακούσω πάλι γι' αυτό. Это было прекрасно, дорогая моя. Прекрасно. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Και εγώ спасибо. Μισό λεπτό, ζέντα μου, να με συγχωρείς, να πω ότι αυτή η γούνα είναι οικολογική, εντάξει! Άντε! Μα εννοείται, εννοείται. Όχι, εννοείται, ξεννοείται, εγώ το διευκρινίζω. Όπως και ο χρόνος σας αυθεντικός, το ίδιο και η γούνα είναι οικολογική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι είπα, δεν πάρει το σκάκι. Πώς σας φάνηκε όμως αυτός ο χορός και η επιστροφή του Κάσιας? Μα το είπα πριν, η επιστροφή, με πολύ αγάπη όλοι, περιμέναμε την επιστροφή της κυρίας Τριφύλλη, με πάρα πολύ αγάπη, το ξέρει και όλοι οι τηλεθεατές την περιμένουν. Και την περιμένουν να είναι παρούσα πάντα, με το κέφι της, τη γοητεία της, τη διάθεσή της και τον χορό της. Καλά, περίπου. Κυρία Δανδουλάκη. Εγώ σήμερα πραγματικά θα ήθελα να επιβραβεύσω τη Βάσια, γιατί ξέρω πόσο κουράγιο χρειάζεται, σωματικό, όχι ψυχικό πια, μετά από μια περιπέτεια τέτοια. Και εγώ από αυτό υπάρχει πάντα η γλύκα του συνδυασμού του παιχτικού, αλλά και η, πραγματικά η προσπάθεια να είμαστε και επαγγελματίες όσο μπορούμε, συσσαγωγικά, στο χορό μας. Που ήταν ένα ταγκό που πήγαινε, είχε και πολύ θηλυκότητα, είχε και πολύ τσαχπινιά. Η χορογραφία μου άρεσε πάρα πολύ, μπράβο σας. Δημήτρης. Καλή συνέχεια από εδώ και πέρα. Και θα κλείσουμε με την Καλένα. Εγώ σε βλέπω πολύ ανανεωμένη, ξεκουράστηκες λίγο, φαίνεται. Πάρα πολύ αδυνάτησα κιόλα. Ναι, κάτι τέτοιο βλέπω κι εγώ. Έχει και τα καλά του ο χορός, μπορεί να σε ταλαιπωρεί λίγο. Ήταν απαιτητική η χορεογραφία, την υποστήριξες καλά. Είχατε σωστή επαφή διαφράγματος. Τα χάσαμε λίγο τα πίσω swivels. Αλλά δεν πειράζει, ήταν στο τέλος της χορεογραφίας. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε ξανά κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Να πάμε να την ακούσω εδώ, να λιποθυμίσω εδώ, να γίνει ένα επεισόδιο. Δεν νομίζω ότι θα να λιποθυμίσετε. Καλά. Άντε παιδιά, πάμε, εγώ πάω τώρα. Καλώς του. Καλώς του. Κυρία Τριφύλλη, σας άκουσα να λέτε χρόνια πολλά. Σας άκουσα να λέτε ότι σας λείψαμε πολύ και θέλω να σας πω ότι και εμάς μας λείψατε πάρα πολύ, κυρία Τριφύλλη. Και ευχαριστώ για τις ευχές που τις άκουσα, που τις έμαθα. Γι' αυτό τις είπαμε να τις ακούσετε και να γίνετε πιο γρήγορα καλά. Έγινε. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Πάμε. Η βαθμολογία των Κριτών είναι Καλένα Βελίκοβα 6. Αλέξης Κωστάλας 6. Κάτια Δανδουλάκη. Γιάννης Λάτσιος 6. Φώκας Ευαγγελινός 6. Σύνολο 31 βαθμοί.
31 βαθμοί, κυρία Τριφίλη. Να σα ενημερώσω. Μισό λεπτάκι, να σα ενημερώσω σε αυτό το σημείο ότι επειδή μα λείψατε την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει μία ποινή. Υπάρχει λοιπόν μία ποινή και η κυρία Τριφίλη από του 31 βαθμού, η ποινή είναι 2 βαθμοί, κατεβαίνει στου 29 βαθμού. Αλλά εδώ θέλω να σα πω ότι και με του 29 βαθμού πάλι είναι η καλύτερη βαθμολογία που έχετε πάρει ποτέ. Σε παρελεγγύη. Άκου να δει τώρα. Έλα τώρα, εσύ και φοβερό δεν είναι.